Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, οι έρευνες για την ανθρωποκτονία στο βουνό συνεχίζονται με τον Μπουράκο επικεφαλή της υπόθεσης. Η αποτοξίνωση του Μάνου είναι πιο δύσκολη από όσο περίμενε και ζητάει τη βοήθεια της Αφροδίτης. Η Ειρήνη αισθάνεται απογοητευμένη από τη στάση του Παρασκευά και πιστεύει ότι θα τον χάσει. Γεγονός που χαροποιεί τη Θοδώρα. Μια συνάντηση της Αριάδης με τον Γιώργη στο καφενείο αποκαλύπτει την ενδιαφέρουσα χημεία μεταξύ τους που ήταν τελείως άγνωστη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Δημοσθένης με τον Βαγιάκο θα μιλούν για τις δουλειές τους και εκείνη την ώρα εμφανίζεται ο Πότης. Ο Μάνος θα εκμυστηρευτεί στη Μαργαρίτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και εκείνη θα πέσει από τα σύννεφα. Η Μαρία μιλά με τον Ισίδωρο για το βιβλίο που εκδίδει και του αναφέρει ότι μέσα σε εκείνο αποκαλύπτει ένα σωρό κουτσομπολιά για τις ζωές τους. Εκείνος εκνευρίζεται με το περιεχόμενο του βιβλίου της Μαρίας και ζητά από την Αθηνά να παρέμβει και να εμποδίσει την κυκλοφορία του. Εκείνη με τη σειρά της θα απευθυνθεί στο Λυκούργο, αλλά εκείνος θα τους πει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Την ίδια στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, η Εμαλία θα εμφανιστεί στο σπίτι της Ιουλίας και ο Ισίδωρος δείχνει να μην χαίρεται με αυτή την επίσκεψη. Στο μεταξύ, ο Στάθης επαναφέρει το θέμα του γάμου και αυτή τη φορά η Ιουλία δεν είναι καθόλου αρνητική. Πιο ερωτευμένη από ποτέ, οι δυο τους ανακοινώνουν στον Ισίδωρο ότι θα κάνουν πολιτικό γάμο και ότι θέλουν να τους παντρέψει ο ίδιος στο Δημαρχείο.